Ένα παιδί 4 ετών, κυρίες και κύριοι, διακομίστηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας και νοσηλεύεται με περικαρδίτιδα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, που είναι στη σύνδεσή μας. Νίκο, είναι με κορονοϊό το παιδί, από τον κορονοϊό δηλαδή παρουσίασε την περικαρδίτιδα που λένε οι γιατροί? Καλησπέρα, Πόπη. Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή να μάθουμε τα αποτελέσματα από τα τεστ τα οποία έχουν γίνει στο παιδί, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πάσχει από τον κορονοϊό ή όχι. Είμαστε εν αναμονή των αποτελεσμάτων. Δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα των δειγμάτων που ελήφθησαν σήμερα το πρωί, με το που έφτασε το 4χρονο κοριτσάκι από την Ηλία, από τον πύργο, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παιδών, εκεί όπου οι γιατροί δίνουν μια πραγματική μάχη εδώ και 8 ώρες τουλάχιστον για να σώσουν το παιδί. Όπως μας λένε οι πληροφορίες μας, το παιδί αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, όπως μας μεταφέρουν οι γιατροί, και κάνουν ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου είναι να βρεθεί το παιδί. Να σου πω, Πόπη, ότι βρίσκεται, είναι διασωληνωμένο και βρίσκεται στον θάλαμο των ύποπτων περιστατικών μέχρι να έχουμε, μάλιστα, τα τελικά αποτελέσματα από τα τεστ τα οποία το έχουν διενεργηθεί.